Κύριε Παξινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνάντηση. Θα θέλαμε να αρχίσουμε τις ερωτήσεις μας. Καταρχάς από το βιβλίο σας, από το βιβλίο σας «Κατ' εικόνα», το οποίο εκδώσατε πριν από λίγα χρόνια, στο οποίο λέτε ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο το γράψατε είναι για να περάσετε στο ευρύ κοινό βασικές διδαχές και αρχές της επιστήμης σας, οι οποίες δεν είναι γνωστές ευρύτερα. Ποια είναι αυτή η βασική αρχή που θέλετε να περάσετε μέσα από το βιβλίο σας στον κόσμο? Από την επιστήμη μου, που είναι η νευροεπιστήμη και η νευροψυχολογία, ήθελα να ακουστεί πιο ευρέως από ό,τι στους χώρους τους δικούς μας και μόνο, ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να πράξει όπως εκείνος νομίζει ότι θέλει να πράξει. Δηλαδή, η θέληση του διαμορφώνεται από το γεννητικό πρίκισμα που λαβαίνει και από το περιβάλλον που λαξεύει αυτό το γεννητικό πρίκισμα, όπως ένας γλύπτης, όπως ο Φιδίας από μάρμαρο ελάξεψε τον Απόλλωνα στο ναό του Διού στην Ολυμπία, όπως ο Πραξιτέλης ελάξεψε το δικό του το μάρμαρο για να φτιάξει το άτομο που ήθελε. Και αυτό γίνεται αντιληπτό πιθανώς να βοηθήσει την κοινωνία να είναι πιο φιλική, δηλαδή να μην υπάρχουν τα μίση. Αυτό άλλωστε, επειδή και το βιβλίο καταγίνεται με τον Ιησού, είναι μια νευροψυχολογική προσέγγιση του Ιησού. Αυτό ακριβώς είπε ο Ιησούς όταν το σταυρώναν και είπε «Ουγαρίδας ητυπιούσι». Δηλαδή, αξέραν, θα ήταν με εμάς. Δεν ευθύνονται αυτοί. Δηλαδή, κύριε Παξινέ, θα λέγατε ότι όλες οι ιδιότητες που αποκτάμε είναι επέκτητες. Οι ιδιότητες που έχουμε τώρα, η προσωπικότητά μας, είναι το αποτέλεσμα, το απότοκο δύο παραγόντων του γενικού πικίσματος που μας δίνει κάποιες προδιαθέσεις, επί του οποίου δουλεύει το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια που γεννηθήκαμε, η κοινωνία που γεννηθήκαμε, τα σχολεία που πήγαμε, οι φίλοι μας, οι τηλεοράσεις που μας επηρέασαν. Δηλαδή, γι' αυτό θα λέγατε ότι ίσως περιορίζεται η ελεύθερη βούληση που έχουμε και σχετίζεται, ξέρετε, αυτό είναι μια άποψη η οποία πολλοί κόσμοι θα διαφωνούσε σε αυτό το μεγάλο ερώτημα περί ελεύθερης βούλησης, αν υπάρχει. Ναι, σωστά. Ακόμα και πολλοί νευροεπιστήμονες έχουν διαφορετική σκέψη και δεν αποκλείεται η μειονότης που πιστεύει ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση, αν και περιορισμένη. Freedom light, Coca-Cola light, ελευθερία light. Εν τούτης θεωρούν ότι υπάρχει. Για πολλούς νευροεπιστήμονες, δεν αποκλείται να έχουν λάθος βέβαια ή πολλοί, δεν υπάρχει καθόλου καμία ελευθερία. Μηδέν. Γιοκ. Δεν μπορούμε όμως να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας προκειμένου να τελικά μετά από την κατάλληλη εκπαίδευσή του να αποκτήσουμε κι εμείς την ελεύθερη βούληση μέσω των σκέψεών μας. Από τη στιγμή δηλαδή που ο εγκέφαλος, ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, διαμορφώνεται, επηρεάζεται, αλλάζει. Αν σκεφτόμαστε με έναν κατάλληλο τρόπο, δεν μπορούμε τελικά να έχουμε την ελεύθερη βούληση ως μια φυσιολογική διεργασία στο μυαλό μας. Σωστά. Η απόφαση που θα λάβεις σήμερα για να κάνεις οτιδήποτε κάνεις, είναι το αποτέλεσμα του εγκεφάλου σου που δημιούργησε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είσαι σκλάβος του χθες. Βέβαια, το σήμερα είναι το χθες, του αύριο. Και με αυτόν τον τρόπο, μια συνομιλία που έχει σήμερα μπορεί να σε επηρεάσει. Και να αλλάξεις, να σταματήσεις το κάπνισμα ή να σταματήσεις να αγαπάς κάποια αγάπη που σε τυρανάει πλέον. Μπορεί, ο χαρακτήρας αλλάζει, αλλά δεν είναι εσύ που μπορείς να πεις ότι εγώ και τώρα, εδώ και τώρα εγώ, σταματάω αυτό. Αυτό το βλέπουμε πιο συχνά. Αυτά βέβαια είναι θεωρητικά ζητήματα. Δεν υπάρχει ρογμή στην παρέλαση από γονίδια και περιβάλλον για να διεισδύσει μέσα η ελεύθερη βούληση. Αλλά το βλέπουμε επίσης και από φίλους και τους ίδιους, τους εαυτούς μας, όταν μας απαράτησε κάποιος που αγαπούσαμε και δεν μπορούμε να χάσουμε εμείς τη δικιά μας την αγάπη και συνεχίζουμε να αγαπάμε αυτό το πρόσωπο. Και στο λέει ο κόσμος, θέλω να τον ξεχάσω ή να την ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Και αυτό μπορεί να πεις, τι είναι αυτό, μια θεωρητική σκέψη. Εν τούτης έχει, αν το κλάβει αυτός που τον απαράτησε κάποιος, όπως το συστηρούν οι νευροεπιστήμονες, να το εκλάβει χωρίς το μίσος που
πηγαίνει μαζί με αυτή την, όταν χαλάσει μια σχέση. Και να σκεφτείτε ότι περισσότερο από μισούς από αυτούς που τσαπαρατάνε οι συντρόφοι τους, ενοχλούν τον σύντροφο του αβράτσι στο σπίτι του, στο ίντερνετ, στη δουλειά του. Ορισμένοι το χτυπάνε, ορισμένοι την σκοτώνουν, ορισμένοι αυτοκτονούν. Αν μόνο. Από αγάπη όλα αυτά. Από αγάπη που δεν ελέγχεται, θέλετε να πείτε. Ναι, ότι δηλαδή δεν μπορούν να, να απαρνηθούν την αγάπη που δεν ανταποκρίνεται και να προτιμούν να πεθάνουν παρά να αγαπήσουν κάποιον που τους αγαπάει. Ποιοι από εμάς δεν θα θέλαμε να απορρίπτουμε τις ανεπιθύμητες επιθυμίες μας, τους καταναγκασμούς μας, τις αιμονές μας, την αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Είμαστε η μαριονέτα που κινεί τα νήματα ο εγκέφαλος. Και ο εγκέφαλος πλάθεται, δημιουργείται πρώτης από γενετικό υλικό και μετέπειτα από το περιβάλλον. Και δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Ναι, να επανέλθουμε σύμφωνα με αυτό που λέτε και στην προηγούμενη μας κουβέντα και στο παράδειγμα σας το συγκεκριμένο. Μία άμυνα για τον πληγωμένο εραστή, ας το πούμε έτσι, ίσως είναι η απομυθοποίηση του συντρόφου που δεν τον έχει πια και τον έχει χάσει. Με την απομυθοποίηση, που βεβαίως θα συμφωνήσω ότι είναι μια κεφαλική διεργασία. Δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και τελικά να το ξεχάσουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας όπως συμβαίνει. Δεν θέλω να ρωτήσω δηλαδή πόσο έλεγχο τελικά έχουμε σε όλα αυτά που λέτε. Κανένα έλεγχο. Αλλά καταρχήν και ο καιρός μπορεί να φέρει αλλαγές στον εγκέφαλο και να σκεφτείς διαφορετικά και να το εξετάσεις το ζήτημα κάπως αλλιώς. Αλλά όσον αφορά για την αγάπη, και ένας φίλος μας θα βοηθήσει. Ένας ιερέας, ένας ψυχολόγος ιδιαίτερα, γιατί αυτοί μελετάνε πώς να αλλάξουν τη συμπεριφορά. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι ψυχολόγοι, να αλλάξουν τη διαφορά, τη συμπεριφορά. Αλλά για το ερώτημά σου που ήταν πιο πλατή, για ποιο λόγο έγραψα το βιβλίο, το κίνητρο μου ήταν το σημαντικότερο από τα κίνητρα, ήταν για να δώσω μια αντίληψη σε αυτούς που πιθανώς δεν έχουν την αντίληψη ακόμη, ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα της επιβίωσης του ανθρώπου στον πλανήτη με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και ασχολούμαι από αυτό από το 1969, εγώ δηλαδή, με συμμετοχή σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Αλλά πάντα συναντούσα μια ήττα στις προσπάθειές μου για να κάνω κάτι. Και είπα, θα τα αφήσω αυτά και να γράψω ένα βιβλίο, μήπως και πάρω τον αναγνώστη μαζί μου σε μια διαδρομή. Και δεν θα το αποτολμούσα, εκτός όπως μου ήρθε μια αυτή ιδέα, να σκεφτώ τι θα έλεγε ο Ιησούς αν έρχονταν τώρα, ή κάποιος δηλαδή με το γεννητικό πρίκτισμα του Ιησού, αν βρισκόταν τώρα, εδώ, στην κοινωνία, τώρα, τι θα έλεγε για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και αυτή είναι η προσέγγιση και με πήρε 17 χρόνια να γράψω αυτό το βιβλίο. Λίγο πριν εκδοθεί, μία φίλη με ρώτησε πώς πάει το βιβλίο. Λέω, 17 χρόνια δεν είναι ακόμα τελειωμένο. Μου λέει, του ξαδέρφου μου το βιβλίο δημοσιεύθηκε μετά θάνατον. Λέω, μου δίνεις ελπίδες. ήταν μια ευχάριστη στιγμή όταν πήγαμε στον Νίκο Λιβάνη και η Γιώτα Λιβάνη είπε να τους διαβάσουμε το τέλος του βιβλίου και δάκρυσε. Το σύνηθες είναι στο εξωτερικό, οι εκδότες δακρύζουν όταν τα βιβλία τους δεν μπορούν πολλά τεύχη. Ναι. Μα δηλαδή πρόκειται για ένα βιβλίο ουσιαστικά περιβαλλοντικής αφύπνισης. Προσπαθώ να δείξω τι συμβαίνει και να έχω δίδυμα, μονοζωητικά δίδυμα, τα οποία έχουν γενικό πρίκισμα του Ιησού σε διαφορετικές περιοχές, διάφορα σημεία της γης, Αργεντινή ο ένας, Αυστραλία ο άλλος, και διαμορφώνονται, λαξεύονται από το περιβάλλον διαφορετικά, έχουν όμως ορισμένα κοινά σημεία, όπως και αναμένει κανείς από τις μελέτες που έχουν γίνει σε μονοζυγωτικά δίδυμα, δηλαδή ακριβώς δίδυμα, αυτά που είναι ακριβώς γενετικό το ίδιο, και έχουν μια διαδρομή, ο ένας επηρεάζεται από κάποιον που είναι περιβαλλοντολόγος, ο άλλος, και αυτός έχει ένα ενδιαφέρον για τα κοινά, αλλά όχι για το περιβάλλον, και συναντιόνται σε δύσκολες συνθήκες. Το σημαντικότερο πρόβλημα λοιπόν για εσάς για το περιβάλλον είναι η κλιματική αλλαγή ή κάτι άλλο? Πολλά. Δηλαδή το ότι έχουν ελευθερωθεί
83.000 ενώσεις χημικές απάνω στον πλανήτη, μπορεί να είναι πιο μεγάλη απειλή από το ότι η κλιματική αλλαγή. Αλλά η κλιματική αλλαγή που έχετε ακούσει εσείς αναφέρεται στο τέλος της εκατονταετίας. Εάν αφήσεις να συνεχίσει η γης χωρίς να την ενοχλείς πλέον, γιατί τώρα την ενοχλούμε, έχουμε πομπές, διοξιδίου του άνθρακος. Αν σταματήσουμε και είμαστε άγιοι, δεν μολύνουμε καθόλου την ατμόσφαιρα και αφήσουμε την ατμόσφαιρα να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία της, τότε θα σταθεροποιηθεί σε 17 βαθμούς πιο ψηλά το τέλος της χιλιετίας. Δηλαδή δεν λέμε... Τα θετικά αυτά μοντέλα που... Ναι. Ναι, τα μοντέλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αναφερθεί κανείς στα μοντέλα. Πιο καλές έρευνες κάνουν αυτοί που κοιτάνε στο παρελθόν. Γιατί τότε τα μοντέλα μπορεί να είναι πράγματα που δεν ξέρεις να βάλεις παράγοντες. Αλλά το παρελθόν συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή όταν το διοξίδιο του άνθρακος είναι τόσα, τότε η θερμοκρασία είναι τόσο. Αυτό μπορεί να πάρει 1000 χρόνια για να γίνει, αλλά θα γίνει. Αν αυτοί στο μεσαίον κάνουν πράγματα που θα καταστρέφουν μας σήμερα, τότε εμείς θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό κάνουμε εμείς ακριβώς. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι ανήθικο, γιατί οι βιολόγοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει ανήθικο, κάτι ανήθικο. Δηλαδή, η ηθική είναι ζήτημα ανθρώπινης κατασκευής. Αλλά εάν υπάρχει κάτι ανήθικο, δεν θα πρέπει να είναι τίποτα χειρότερο, πιο ανήθικο, παρά το να θέτουμε τις συνθήκες για την εξαφάνιση των απογόνων μας. Και όχι εξαφάνιση στον ύπνο, ήσυχα και καλά, αλλά στις συνθήκες που σήμερα βλέπουμε τον κόσμο που υποφέρει από ανομβρία, από πλημμύρες, δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις θα υποφέρει ο άνθρωπος, γιατί τουλάχιστον όλοι που ξέρω, όλοι οι φιλόσοφοι που ξέρω, θεωρούν ότι το να κάνεις όνομα υποφέρει είναι ανήθικο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Και το πιο ανήθικο πράγμα δεν μπορώ να σκεφτώ παρά τούτο. Και η περιβαλλική προστασία λοιπόν είναι θέμα συνείδησης. Έτσι. Και θέμα και ηθικής όπως λέτε. Στις έρευνές σας και στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου που έχετε κάνει και είστε πρωτοπόρο σε αυτό, έχετε δει κάτι το οποίο να μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι αυτό στον εγκέφαλό μας που μας οδηγεί στο να έχουμε ηθική και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να μωρήσετε τι είναι και η συνείδηση για εσάς. Ναι, ναι. Για το πρώτο ζήτημα της ηθικής, παραδείγματος χάρη, νομίζω το λέτε ενσυναίσθηση στα ελληνικά, ότι δηλαδή πηγαίνεις στη θέση του άλλου και σκέφτεσαι και μοιράζεσαι τις μπανάνες, αν είδε και αυτό είναι που έρχεται. Αυτό σημαίνει και στους χηματζίτες και δηλαδή υπάρχει αυτό και στα άλλα ζώα, δεν είναι μόνο εμείς. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι και εμείς είμαστε ένα μεγάλο πρωτεύοντα στον πλανήτη, ένα μεγάλο ζώο, ένα μεγάλο θηλαστικό. Αντιληφθούμε ότι είμαστε ζώα. Αυτό μας το είπε ο Δαρβίνος και δεν τα αμφιβάλλει κανένας βιολόγος ότι υπάρχει μια συνέχεια. Εμείς έχουμε μεγαλύτερο εγκέφαλο. Όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε για το, για το άλλο ζήτημα, τη συνείδηση. Κανένας επιστήμονας δεν έχει δώσει ορισμό στη συνείδηση που είναι αποδεκτός από πολλούς. Για εσάς λοιπόν. Αλλά είναι πράγμα που μπορεί να ξέρουμε από τη συνείδηση ότι είναι κάτι που έχουμε περισσότερο όταν κουβεντιάζουμε εμείς οι δύο, έχουμε λιγότερο όταν πάμε να κοιμηθούμε και κουκουντίζουμε, έχουμε λιγότερο όταν είμαστε έμβρια, έχουμε λιγότερο όταν έχουμε άνοια, Alzheimer. Θέλει να εξέλιξει το κεφάλι και λειτουργία στο κεφάλι. Ναι, λοιπόν. Και τη συνείδηση την έχει ο χηματζής. Ναι. Δεν είμαστε μόνο εμείς και πιθανόν αυτό και αυτοσυνείδηση ο χηματζής. Διότι έχετε πει ότι έχετε δει ελάχιστες διαφορές ανάμεσα στον εγκέφαλο του χηματζή και του ανθρώπου. Ανατομικές διαφορές. Ναι, σχεδόν καμία. Ανατομικές. Αλλά δεν. Κοίταξτε, και ο εγκέφαλος ο δικός μας και κάποιου ανθρώπου που έχει μια δυσκολία που είναι το IQ του 50, που έχει δυσκολία να μιλήσει ακόμα, δύσκολο να βρεις
εκτός αν υπάρχει κάποια ζημία, δύσκολο να βρεις διαφορά. Κάποια σημαντική διαφορά στο γεφυρό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να κοιτάξεις τον γεφυρό και πεις αυτός είναι έξω και αυτός δεν είναι. Καθόλου εύκολο. Αλλά θετικά με το χηματζή εμείς έχουμε διπλάσιο βάρος. 1300 γραμμάρια στα 600 γραμμάρια το χηματζή. Και αυτό φαίνεται, σε αυτό φαίνεται να οφείλεται ότι εμείς παρακολουθούμε lectures και παρουσιάσεις και όχι χηματζίδες. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί είναι επίσης, τουλάχιστον σε συγκρίση με τα άλλα ζώα που έχουν μεγαλύτερο ακόμα εγκέφαλο από ημών, η φάλαινα, 10 κιλά. Εν τούτης η φάλαινα δεν είναι πρωτεύων και δεν έχει το είδους νευρών που έχουμε εμείς. Και όχι πιο έξυπνο τον άνθρωπο προφανώς. Παρά όχι, εμείς, διαφορετικά αυτή θα μας κυνήγαει νομίζω. Θα τα γιώσουμε. Μάλιστα. Ακόμα... Ναι, αλλά για τη συνείδηση... ένα πράγμα είναι γνωστό για τη συνείδηση. Οι επιστήμονες είναι περιθυμένοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δηλαδή, το πώς μπορείς να ανέχεις το χρώμα, αυτό το χρώμα, πώς η συνείδηση από το χρώμα συμβαίνει και πώς αν λάβεις μια ζημία σε ένα μέρος του κεφάλου, πλέον δεν θα μπορείς να βλέπεις χρώμα, θα βλέπεις μαύρο-άσπρο. Αυτά τα ξέρουν. Αλλά τι είναι το να αγαπάς, να μισείς, να κοιτάς το χρώμα και να αισθάνεσαι κάτι προς αυτό, να κοιτάς μια θάλασσα και να σ' αρέσει, τη αγάπη για τα παιδιά, δεν το ξέρουν αυτό. Και δεν το ξέρετε κι εσείς που ξέρετε όσο κανείς άλλος τον εγκέφαλο. Δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε μάλλον. Όχι, αυτό είναι πιο πολύ φιλοσοφικό. Αλλά ένα πράγμα γνωρίζουμε οι νευροεπιστήμονες, ότι η συνείδηση είναι ύλη, είναι υλική. Αυτό το γνωρίζω, τουλάχιστον για ορισμένους, είναι το θέμα έτσι. Ότι μπορεί να την κόψεις με το νηστέρι στα δύο. Mm. Και ως εξής, όταν κόψαν το μεσολόβιο που ενώνει τα δύο μεσφαίρια στον εγκέφαλο, σε ορισμένους ασθενείς από επιληψία, και μετέπειτα, αυτή η μετέπειτα, μπορούσε να τους παρουσιάσεις ένα αντικείμενο σε ένα σημείο του ορίζοντα και να πήγαινε σε ένα ημισφαίριο και όχι στο άλλο. Και σε εμάς πηγαίνει στο ένα και αμέσως μεταφέρονται στο άλλο. Εντάξει. Σε αυτούς όχι, γιατί έχει κόψει τις διασύνδεσεις. Mm. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει μάθηση σε ένα ημισφαίριο και διαφορετική ή αντίθετη μάθηση στο άλλο ημισφαίριο. Αυτός ο κόσμος, σύμφωνα με πού έδωσε την πληροφορία σε τούτο ημισφαίριο και ρώτησε σε τούτο ημισφαίριο ή το άλλο ημισφαίριο, θα σας απαντήσει σύμφωνα με τη μάθηση. Δηλαδή, δύο συνειδήσεις, δύο ροές συνείδησης δημιουργήθηκαν στον ίδιο εγκέφαλο. Δηλαδή, το νηστέρι μπορεί να κόψει τη συνείδηση στα δύο, που για ορισμένους νευροεπιστήμονες είναι ένδειξη ότι η συνείδηση είναι ύλη, δεν υπάρχει φάντασμα μέσα μας. Αυτό τι αποτέλεσμα θα υπήρχε, μια σχιζοφρένεια, διπλή προσωπικότητα, κάτι τέτοιο. Η σχιζοφρένεια είναι ότι δεν έχουν καλή αντίληψη του περιβάλλοντος, δεν έχουν σχέση με το λόγο. Σχετίζεται με αυτό που είπατε, ότι μπορεί να κοπεί συνείδηση στα δύο και να έχουμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Όχι, γιατί αυτός είναι πολύ κανονικός άνθρωπος. Εκτός είναι σαν και εμένα να με πήρε, είμαστε εμείς τη ίδια ύλη και με πήρε. Εγώ πήγα στο Αφγανιστάν και αναπτύχθηκα και εσύ έμεινε εδώ. Πες ότι είμαστε η ίδια. Διαφορετικά. Διαφορετικές απαντήσεις θα δίναμε στις ερωτήσεις, σύμφωνα με το περιβάλλον μας. Έτσι και τούς ο εγκέφαλος με τον άλλο τον εγκέφαλο. Δηλαδή, δύο συνειδήσεις μπορεί να δημιουργήσεις με το μαχαίρι που κόβεις. Και αυτό δεικνύει, αποδείξεις είναι λίγες στην επιστήμη. Η επιστήμη δεν έχει μεγάλες αλήθειες, αλλά η επιστήμη είναι αυτοδιορθώσιμος. Δηλαδή, οι θρησκείες είναι που έχουν δόγματα και η επιστήμη είναι που λέει αμφιβάλλουμε ενώπιον των ενδείξεων. Ενώ η θρησκεία πιστεύω αν και δεν υπάρχει ένδειξη. Mm. Και εδώ τη στιγμή οι θρησκείες, ευτυχώς η Καθολική Εκκλησία έδειξε ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Ο Πατριάρχης του Ορθοδόξου ήταν πάντα καλός για το περιβάλλον, αλλά ό,τι καλό κάνουν έχουν και δυσκολίες, γιατί κρατάνε αυτό το ζήτημα για την αναπαραγωγή, ότι
ούτε καν το προφυλακτικό να δημιουργηθεί σε αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν παραπάνω παιδιά. Και έχει ναι, υπερπληθυσμό. Είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή η AIDS είναι διάβολος, αλλά όχι όσο διάβολος όσο το προφυλακτικό. Να είναι κάποια ζητήματα. Κύριε Κτήρια, πριν περάσουμε σε ερωτήσεις των σπουδαστών του Μητροπολιτικού Κολεγίου, θα περιμένετε στο μέλλον κάποια έκπληξη όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται για τον εγκέφαλο, να βρεθεί κάτι το οποίο θα άλλαζε τα πάντα όσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη φύση? Θα ήσασταν ανοιχτό στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης έκπληξης που θα μας έκανε να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά για τη φύση μας? Οι ενδείξεις είναι ότι μέχρι τούδε, από την εποχή του Ιπποκράτη, δεν υπόθη κάτι πιο καλό από ό,τι είπε εκείνος όσον αφορά τη φύση μας. Ο Νταρβίνος, αλλά δεν έφερε ένα δεδομένο, ας πούμε, είπε κάτι. Και το περιβάλλον που λέτε κι εσείς. Ναι, αλλά όσον αφορά ποιοι είμαστε εμείς, ότι είμαστε ο εγκέφαλός μας, το είπε ο Ιπποκράτης, ότι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτόν προέρχεται η χαρά, η ευχαρίστηση, η λύπη, ο πόνος και τα δάκρυα. Και η νευροεπιστήμη σήμερα ελάχιστα έχει να προσθέσει. Λοιπόν, δεν βλέπω ότι τεράστια άλματα έχουν γίνει και σαν αποτέλεσμα θα ξαναθεωρήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος. Νομίζω κοιτάμε το χιμπατζή και βλέπουμε ποιοι είμαστε, πού κατεγόμαστε. Μάλιστα. Και με την αναδρομή που κάνετε, καταλαβαίνουμε γιατί δίνετε και πολύ συχνά ελληνικά ονόματα στα κομμάτια του κεφάλου τα οποία ανακαλύπτεται. Μία ερώτηση από τον σπουδαστή δημοσιογραφία, τον Γιώργο Τσίγκο. Κύριε καθηγητά, πρόσφατα προβήκατε σε μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη, αυτή του ενδοσχηνιοειδούς πυρήνα, που διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την λειτουργία του εγκεφάλου. Ποια είναι η σημασία αυτής της ανακάλυψης, αλλά και ποιες νέες μέθοδοι μελέτης του εγκεφάλου σας βοήθησαν στην ανακάλυψη αυτού του νέου σημείου, παρότι είχατε υποπτευθεί την ύπαρξή του 30 χρόνια πριν? Ναι, καταρχήν για τη σημασία. Λόγω της θέσεως του πυρήνους αυτού, υποθέτω ότι επειδή είναι σε προνομιακή θέση να λαβαίνει πληροφορίες για την αφή, για την πίεση, για τη δόνηση, για τον πόνο, για τη θέση των άκρων, ότι πιθανώς να έχει να κάνει κάτι με το να πληροφορεί την παραγκεφαλίδα, βρίσκεται δηλαδή σε ένα ποτάμι από πληροφορίες που πάνε από το νοτιό μυαλό προς την παραγκεφαλίδα και έτσι πιθανώς να έχει να κάνει κάτι με αυτό. Αλλά να το δούμε στα ωριά του. Είναι ένας πυρήνες από τους πιθανόν 200 πυρήνες που ασχολούνται με την κίνηση. Δεν είπα ποτέ ότι αυτός ο πυρήνας κάπως θα σώσει κάποιον με κάποια ασθένεια. Και να σκεφτούμε ότι η νευροεπιστήμη δεν έχει γιατρέψει καμία ασθένεια. Έχει βοηθήσει για να γίνει καλύτερη διάγνωση, έχει βοηθήσει για να βρει τι είναι αυτά που προδιαθέτουν για την ασθένεια, την αποφεύγεις, δηλαδή μην καπνίζεις, μην έχεις διαβήτη, αν μπορείς να αποφύγεις το διαβήτη, για ζητήματα, για την άνοια, πράγματος, για τον εγκέφαλο που ενδιαφέρει την νευροεπιστήμη. Αυτά είναι παράγοντες που ενοχλούν, που σε προδιαθέτουν. Ή αν εξασκείσαι, έχεις λιγότερες πιθανότητες. Λοιπόν, δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένος ότι θα βρούμε πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να καθυστερήσει την άνοια και έτσι να πεθάνει από κάτι άλλο πριν αυτό έρθει. Όσον αφορά για το τι με βοήθησε να ανακαλύψω τον πυρήνα τώρα, μια πιο εντατική μελέτη από τα δεδομένα και κάτι περίεργο, δηλαδή αυτός ο πυρήνας με κοίταγε εμένα για όλα αυτά τα χρόνια και πιο πολύ αυτός με ανακάλυψε εμένα. Γιατί τελικά συνέδεσα δύο πράγματα που είχαμε λύσει ένα πράγμα, ότι είναι μετέπειτα από το μες στο νοτιαίο μυελό που κόβανε λίγο το διασυνδέσεις του νοτιαίου μυελού με τον εγκέφαλο, αυτός ο πυρήνας δεχόταν τις διασυνδέσεις αυτές. Δεν το ξέραμε το όνομά του τότε και απλώς δείξαμε ότι και εδώ βρίσκουμε διασυνδέσεις, χωρίς όνομα. Και το είχα δει αυτό το πυρήνα από άλλα δεδομένα και τα συνδύασα αυτά, δηλαδή πιο πολύ αυτό παρά οι καινούργιες χρώσεις. Οι καινούργιες χρώσεις ή το MRI σε βοηθάει απλώς για να προσδιορίσεις στερεοταξικά που βρίσκεσαι και είναι και αυτό μια βοήθεια. Αλλά πιο πολύ είναι η συνεχής μελέτη, δηλαδή
δεν διέθεσα τη μία ώρα που χρειαζόταν στα τελευταία τρία χρόνια να πω για να δω. Και τελικά επειδή είδα δύο, συνέδεσα αυτές τις δύο ροές από πληροφορίες, τη μία από την χρώση του εγκεφάλου και το άλλο από τις συνδέσεις του νοτιού ομίλου με τον εγκέφαλο, σε ανθρώπους που ήταν, είχαν υποστεί την κορδοτομή και τα συνέδεσα, ήταν στο κεφάλι μου, στον εγκέφαλό μου, αλλά σε διαφορετικά σημεία, δεν είχα συνδέσει. Πιο πολύ αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Επειδή αναφερθήκατε και σε ασθένειες του κεφάλου, η Σίλα Στεφάνογλου θα σας κάνει ερώτηση. Θα ήθελα και εκ μέρους των συμφιλητών να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε μέρα εδώ και μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη. Η κατάθλιψη αποτελεί τα τελευταία χρόνια εθνική μάστιγα για τη χώρα μας, με πολλούς επιστήμονες να τη συνδέουν με την αύξηση κρουσμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να εξηγηθεί με βάση την εγκεφαλική δραστηριότητα και ποια είναι η γνώμη σας για τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων για την αντιμετώπιση της? Ναι, κοιτάξτε, η κατάθλιψη μπορεί να προέλθει και χωρίς εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να είναι κυκλική. Στην Ελλάδα βέβαια είναι συγκεκριμένη, πώς που αναφέρεται, ότι και οι ενδείξεις βέβαια για κατάθλιψη είναι η απόκριση αυτοκτονίας. Αν αυξηθούν αυτές, είναι μια ένδειξη ότι έχει αυξηθεί η κατάθλιψη. Γιατί η αυτοκτονία θεωρείται ένα δεδομένο ότι υπήρχε κατάθλιψη σε αυτό το πρόσωπο. Δεν ξέρω, υπήρχε μια μελέτη που αναφέρθηκε ότι υπήρξαν περισσότερες αυτοκτονίες μετά την κρίση. Δεν ξέρω αυτό να έχει επαληφθεί, γιατί άκουσα και διαφορετικά δεδομένα. Όσον αφορά για το αν είναι εγκεφαλικό όλο αυτό, βέβαια δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ιδιαίτερα στην, δηλαδή οτιδήποτε εξωγενές ή εντογενές είναι, έχει να κάνει με τους νευρώνες και αυτό μπορεί να το δείξει και πειραματικός. Δηλαδή κόσμος που είχε πάρει τετραμπέναζιν για να βοηθηθεί για καρδιακές παθήσεις, που αυτή ενοχλεί ορισμένους νευρώνες στον εγκέφαλο που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, ορισμένοι από αυτούς έπεσε στην κατάθλιψη. Δηλαδή να πάρεις αυτό και να πάρεις κατάθλιψη. Δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι νευρώσεις του κεφάλου που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη. Τώρα, όσον αφορά τα ψυχοφάρμακα, αν είναι καλό να τα χρησιμοποιεί κανείς, πολλές φορές βοηθούν πολύ, ιδιαίτερα κόσμο που είναι επικίνδυνος για τους ίδιους εαυτούς τους. Και βέβαια να χρησιμοποιούνται υπό την επιτήρηση ψυχιάτρου που γνωρίζει το πρόσωπο, ξέρει την ιστορία του, πώς αντιδρά και όχι περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, γιατί και ό,τι βοηθάει επίσης μπορεί να ενοχλήσει ορισμένα πράγματα. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει στον εγκέφαλο λοιπόν? Δεν υπάρχει μετά καμία αμφιβολία αυτό. Όσον αφορά τα φάρμακα, οι συνέπειες που έχουν, είναι κάτι που το βλέπετε μέσα στα δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ναι, αυτό καταρχήν το ελέγχω σε πειραματόζω, που μπορεί πιο άνετα να μελετήσει τον εγκέφαλο, να δει ακριβώς που ευθύνονται. Τα ψυχοφάρμακα λειτουργούν οπουδήποτε αλλού εκτός της ψυχής. Μπορεί να ενεργούν στην ντοπαμίνη, στην νοραδρεναλίνη, στην σερετονίνη, αλλά όχι στην ψυχή. Ενεργούν στον εγκέφαλο. Επειδή αναφερθήκατε στην ψυχή και επίσης έχετε εκφράσει κάποιες απόψεις που έχουν γύρω αντιδράσεις, η επόμενη μας ερώτηση από τον Βαγγέλη Παπά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σε παλαιότερη συνέντευξή σας έχετε τονίσει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ψευδαίσθηση πως υπάρχει ψυχή. Θεωρείτε απαραίτητα ότι κάτι που δεν βλέπουμε σημαίνει ότι δεν υπάρχει? Το λέω αυτό διότι και πριν τις ανακαλύψεις της κβαντομηχανικής και της δυνατότητας του να εντοπίζουμε τα μικροσωματίδια, είχαμε πολύ διαφορετική άποψη για την ύλη και τον κόσμο. Ναι, ναι. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό που λέω είναι η ψυχή είναι περιττή για την ψυχολογία. Δεν χρειάζεσαι να επικαλέσεις τον όρο ψυχή για να μελετήσεις και να αλλάξεις τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσεις, που
παίρνονται οι αποφάσεις, που κατασκευάζεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι αναμνήσεις, τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, γιατί υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες. Και είναι ο εγκέφαλος.